Σήμερα θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Βρισκόμαστε σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο της ενεργειακής κοινότητας Αηφορία Δυτικής Μακεδονίας. Για να δούμε πώς λειτουργεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Από την ελληνική κοινότητα ηλεκτροκίνησης, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσω του group ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα που διατηρούμε στο Facebook. Το group αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 11.000 μέλη και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου. Σήμερα θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Πολλές φορές έχει συζητηθεί το εάν και κατά πόσον φορτίζουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητά μας από κάρβουνο. Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε έργα φωτοβολταϊκά μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο του 1 ΜΒ, το οποίο ανήκει στην ενεργειακή κοινότητα Αηφορία Δυτικής Μακεδονίας και βρίσκεται προφανώς στη Δυτική Μακεδονία. Δεν ξέρω κατά πόσον πολύ γνωρίζετε πώς λειτουργεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο όμως προϋποθέτει ότι έχουν γίνει όλες οι εργασίες σωστά και γι' αυτό θα πρέπει κανείς να έχει επιλέξει τους κατάλληλους συνεργάτες. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα βασικά συστατικά λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού πάρκου αυτού του μεγέθους. Αυτά είναι τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Έχουν μικρές κυψέλες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με κατάλληλο τρόπο, ούτως ώστε το κάθε πάνελ παράγει περίπου 500 βατ. Αυτά συνδέονται μαζί ανά 18 ή 20 κομμάτια. Δηλαδή, αυτά μέχρι περίπου εκεί είναι ένα κομμάτι, ένα string το λεγόμενο, μία ομάδα. Η κάθε ομάδα οδηγείται στην κάθε είσοδο του inverter. Αυτό είναι ένα inverter. Τα κόκκινα και μαύρα καλώδια είναι οι ομάδες των πάνελ που μπαίνουν στο inverter. Αυτά εδώ δηλαδή. Κάθε ζεύγος είναι και μία ομάδα περίπου 18 ή 20 πάνελ, αναλόγως τη σύνδεση. Στο inverter το συνεχές ρεύμα το οποίο έρχεται από τα πάνελ με μία τάση περίπου 800 με 1000 βολτ μετασχηματίζεται, γίνεται εναλλασσόμενο 220 τριφασικό ή αλλιώς 400 βολτ και βγαίνει από αυτά τα μαύρα καλώδια και μπαίνει στο έδαφος. Υπόγεια ταξιδεύει και καταλήγει στον υποσταθμό του μεγαβατικού πάρκου. Ο υποσταθμός έχει 3 δωμάτια. Το δωμάτιο της χαμηλής τάσης, όπου βρίσκονται διάφορες ασφάλειες και μηχανήματα όπως συναγερμοί και κάμερες. Και τα δωμάτια της μέσης τάσης. Το αριστερά είναι
ο χώρος ελέγχου, που έχει τα διάφορα μηχανήματα που μπορούμε να κάνουμε χειρισμούς για τη μέση τάση. Ζεύξη. Έχει σερβομοτέρ. Και στη μέση είναι ο χώρος του μετασχηματιστή. Ο μετασχηματιστής αυτός ανεβάζει την τάση από τα 220 βολτ τριφασικό, αλλιώς 400 βολτ, στα 20.000 βολτ, που σημαίνει ότι εάν πλησιάσεις σε απόσταση 30-40 εκατοστών, κινδυνεύεις να μείνεις στον τόπο. Για το λόγο αυτό, ο χώρος του μετασχηματιστή προστατεύεται από αυτό το αφαιρούμενο πλαίσιο. Στη συνέχεια, αφού μετασχηματιστεί η τάση στα 20.000 βολτ, ξανά μέσω υπογείων καλωδίων, παροχετεύεται στους πυλώνες μέσης τάσης, κάνοντας μία όδευση γύρω-γύρω, περνώντας από μπροστά και καταλήγει στους πυλώνες, τους οποίους προς το παρόν περιμένουμε να τους εξοπλίσουν με τα απαραίτητα καλώδια. Αφού λοιπόν ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις, το ρεύμα αυτό στη συνέχεια ταξιδεύει από πυλώνα σε πυλώνα και οδεύει προς την κατανάλωση. Πολλοί λένε ότι κακώς δεσμεύονται αγροτικές εκτάσεις και γίνονται πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως είναι ο μόνος τρόπος για έναν μικρό οικοπεδούχο ή έναν μικρό επενδυτή να κάνει μια τέτοια επένδυση. Γιατί ο μικροεπενδυτής δεν μπορεί να δώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ προκειμένου να μεταφέρει το ρεύμα της παραγωγής από την κορυφή του βουνού στην κατανάλωση. Εκτός και αν θέλουμε φωτοβολταϊκά και παραγωγή από φωτοβολταϊκά να έχουν μόνο οι μεγαλοεπενδυτές και οι μεγαλοκαρχαρίες. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει λίγο να το σκεφτούμε σαν κοινωνία. Ένα φωτοβολταϊκό πάρκο αυτής της δυναμικότητας, που είναι 1 μεγαβάτ, κατά κανόνα τροφοδοτεί τη γύρω περιοχή. Δεν μεταφέρεται δηλαδή η ενέργεια στην Αθήνα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά στηρίζει το δίκτυο τοπικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες ανάγκες από άλλα θερμικά ή φυσικού αερίου, λιγνίτη κτλ, εργοστάσια, ούτως ώστε να υποστηρίξουν το δίκτυο. Τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποιες προσπάθειες συνέργειας μεταξύ των επενδυτών φωτοβολταϊκών πάρκων που έχουν λίγο περισσότερο ανεπτυγμένη την αίσθηση της αειφορίας και του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα. Ένα παράδειγμα μπορείτε να δείτε πίσω μου. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το πάρκο υπάρχουν περίπου 150 ζώα. Έχουν κουρνιάσει κάτω από από τα πάνελ, λόγω ήλιου. Θα κάνω ένα βίντεο ειδικά για αυτό το θέμα και θα έχει πολύ ενδιαφέροντα πλάνα για το πώς συμπεριφέρονται τα ζώα μέσα σε ένα πάρκο. Ετοιμάζεται να μου επιτεθεί. Εάν δεν θέλετε να το χάσετε, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με αυτό που σας έδειξα σε αυτό το σύντομο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια και θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματά σας.